Δυστυχώς υπάρχει, γιατί επειδή εδώ βρισκόμαστε για την άσκηση Μίνωας, υπάρχει ένα τσουνάμι το οποίο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα με τα θέματα βίας, κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με βία. Το bullying, το οποίο είναι, πρέπει και είναι και πρέπει να περιορίζεται στον χώρο του σχολείου και να αντιμετωπίζεται από το σύστημα το εκπαιδευτικό, ενώ από τη σχολική κοινότητα, αλλά όταν βγαίνει και γίνεται βία στην πλατεία και σε όλες τις φάσεις της ζωής, στους δρόμους, τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Δυστυχώς, τα έχουμε χαρακτηρίσει τα παιδιά λέγοντας εμείς οι μεγάλοι, ο θήτης και το θύμα και η συμμορία. Δεν υπάρχει θήτης και θύμα, υπάρχουν δύο παιδιά που το ένα δίνει βία και για κάποιο λόγο δίνει βία, έχει κάποιο λόγο που θέλει βοηθεία, θέλει στήριξη. Το άλλο παιδί που δέχεται βία, δεν το λέμε θύμα και δεν θυματοποιείται, ενώ το άλλο παιδί που παρατηρεί και που είναι στην διαδικασία να βιντεοσκοπεί και που, όπως μας λένε τα παιδιά εθελοντές, παρακαλούν τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους κάποιον, να περάσουν το μήνυμα ότι εμείς είμαστε σκληροί, είμαστε βίαιοι, και το μήνυμα μεταδίδεται. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε και που η γραμμή μας δέχεται κάθε μέρα έναν αυτοκτονικό ιδεασμό από έφηβους, για διάφορους λόγους, θέματα οικογένειας, θέματα κακοποίησης, θέματα bullying, θέματα τα οποία απασχολούν έντονα τα παιδιά. Το θέμα των γυναικών με την ενδοοικογενειακή βία, το χαμόγελο πάντοτε, όσο καιρό γνωρίζει τον εαυτό του, όταν υπήρχε γυναίκα με παιδί που βρισκόταν στον δρόμο, δεν περιμέναμε να βρεθεί κάποιος χώρος που συνήθως υπάρχουν, αλλά πρέπει να περάσει εξετάσεις, πρέπει να περάσει διαδικασία, την Παρασκευή το βράδυ δηλαδή. Και με αργία τη Δευτέρα, την Τρίτη έπρεπε να βρεθεί, να είναι στον δρόμο μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Είμαστε λοιπόν εδώ, έχουμε δηλώσει στις αρχές τις δυνατότητες και την προσπάθεια που γίνεται. Εδώ στην Κρήτη είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις ομάδες μας που τρέχουν σε όλους τους νομούς. Και οτιδήποτε συμβεί αντιμετωπίζεται εν τη γενέση. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την αστυνομία και πρέπει να σας πω ότι έχουν ξεχνιαστεί πάρα πολλές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, χάνει στην ετοιμότητα και στην προσπάθεια που κάνουμε να δίνουμε το πρόβλημα στον ίδιο τον αστυνομικό διευθυντή και όχι μέσα στις διαδικασιών που χάνονται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχουν λύσεις. Το χαμόγελο του παιδιού μαζί με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς προτείνουμε λύσεις. Είδα προχτές τον Υπουργό Προστασίας. Προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις που έχουμε, γιατί το panic button δεν είναι λύση, τη στιγμή που δεν υπάρχει υποδομή και διαδικασία για να καλυφθεί. Αλλά υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες, οποίες δεν μας δίνεται τη δυνατότητα τώρα να το πούμε, εν καιρό να τις αναφέρουμε. Και το σημαντικότερο από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι ενδυναμώνουμε τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους νομούς, βλέπουν μια ταινία μικρού μήκους, η σκέψη είναι Νεφέλης, όπου βλέπουν τι συμβαίνει με ένα παιδί που δέχεται βία, χωρίς όμως να δείχνει τη βία. Προσέξτε, αυτό έχει σημασία. Δεν δείχνει η ταινία βία, δείχνει τι τραβάει ένα παιδί με έναν άλλο τρόπο. Και στη συνέχεια, το υπόλοιπο της εκδήλωσης είναι τα παιδιά να μιλήσουν και να πούν τις δικές τους απόψεις, μια διαδραστική επικοινωνία με τους ψυχολόγους. Είναι η μόνη λύση για να βρούμε λύσεις για τα παιδιά, να μιλήσουμε και να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην ψυχούλα των παιδιών όταν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν βγάζουμε ποτέ στοιχεία τοπικά για να μην εκτεθεί μια περιοχή που έχει περισσότερα, όχι γιατί έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά γιατί συμβαίνει καμιά φορά και έτσι αποφεύγουμε να βγάζουμε στοιχεία. Πάντως υπάρχει μια γενικότερη άποψη. Κοιτάξτε, στην Κρήτη υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση για τα θέματα της βίας. Ξέρετε πολύ καλά, και επειδή αγαπάμε τους κρητικούς και μας αγαπάνε, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και μας εμπιστεύονται κιόλας.